Μετά από μια επίμονη διαδικασία, στην οποία τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες της δίκαιης δίκης, είχαμε ένα αποτέλεσμα που δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, ότι είναι αρνητικό. Κακώς βέβαια καταδικάστηκαν οι τρεις, γιατί για τις ίδιες πράξεις και για τις ίδιες συμπεριφορές θα έπρεπε να καταδικαστούν και οι υπόλοιποι ή να φωνόντουσαν όλοι. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση θα καταπέτσει στο εφετείο και αποδείχθηκε στη διαδικασία ότι υπήρξε μια σκευωρία της αστυνομίας, η οποία εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι έπεσε στο κενό. Δηλαδή δεν αποδείχθηκε τα επεισόδια, τα εκτεταμένα, τα καθοδηγούμενα που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό αυτών των κινητοποιήσεων ως τρομοκρατικών. Δώσαμε μια δικαστική μάχη με ψυχικό σθένος ως υπεράσπιση και με επιστημονική αρτιότητα. Η προσπάθειά μας δικαιώθηκε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Θα θέλαμε όλοι οι κατηγορούμενοι βεβαίως να αθωωωθούν. Νομίζω ότι αυτό θα επιτευχθεί στο δεύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, η αθώωση όλων των υπολείπων πριν των τριών εκ των 14 κατηγορουμένων αποτελεί δικαίωση και για αυτούς, αλλά και για τον αγώνα συνολικά των κατοίκων και των αλληλέγγυων κατά της εξόρυξης. Η ακροαματική διαδικασία κατέδειξε, κατά τη γνώμη μου, την αοριστία και τις γενικότητες των μαρτυρικών καταθέσεων των αστυνομικών, ανέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας το όργιο αυθαιρεσίας που επικράτησε εκείνη τη μέρα, την 21η Οκτωβρίου του 2012, και επιπλέον κατέδειξε την αγωνιστικότητα, την ειρηνική διάθεση, την ανιδιοτέλεια και το ψυχικό σθένος των κατοίκων της περιοχής που, αντί να τους επενέσουμε ως ενεργούς πολίτες, ως πολίτες που με ανιδιοτέλεια θυσιάζουν την προσωπική τους γαλήνη και οικογενειακή ηρεμία για να δώσουν τη μάχη σε ένα κοινό αγαθό που αφορά όχι μόνο τους ίδιους αλλά όλους, αντί λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους επαινούμε, σήμερα τους προσήγαγε το κράτος ως κατηγορούμενος. Η αθώωσή τους αποτελεί μία, όπως είπα και πριν, δικαίωση και θεωρούμε και ως συνήγοροι αλλά και ως ενεργοί πολίτες και ως αλληλέγγυοι σε αυτόν τον αγώνα ότι η ολική δικαίωση θα δοθεί όταν θα σταματήσει τελείως το έργο και η υποβάθμιση, η καταστροφή του περιβάλλοντος. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η τιμωρία του δικαστηρίου. Μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου αθωώθηκε για όλες τις κατηγορίες της αντίστασης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης που κατηγορούνται κάποιος, της άσης. Κάποιοι από τους κατηγορούμενους, κακώς κατά την άποψή μας, κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη κοινής ειρήνης. Φεσιβάλαμε την απόφαση, θα δούμε στην πορεία. Θεωρούμε ότι η προσπάθεια η οποία έγινε από τις αστυνομικές δυνάμεις δεν έπεισαν το δικαστήριο. Η συμπεριφορά και η στάση των κατηγορουμένων αλλά και του κόσμου ο οποίος συμπαραστάθηκε δίπλα τους έδειξε αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε, ότι ήταν μια ανέτεια και βάναυση συμπεριφορά των αστυνομικών δυνάμεων σε μια προσπάθεια καταστολής του κινήματος στη Βορειοανατολική Χαλκιδική. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα απόπειρας ποινικοποίησης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του συνέρχεστε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του συντάγματος. Η αξιολόγηση από το ποινικό δικαστήριο, συγκεκριμένα από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Πολυγύρου, αθωώνει τους 11 από τους 14 κατηγορούμενους. Βέβαια, εμείς ως συνήγοροι όλων και ως υπερασπιστές αυτού του κινήματος που αριθμεί πλέον εκατοντάδες χιλιάδες μέλη στην Ελλάδα και αντιτίθεται στην καταστροφή του τόπου μας, ουσιαστικά της υγείας, της ζωής των παιδιών μας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αθωωθούν όλοι. Δεν μπορούμε ακόμα να κατανοήσουμε τα κριτήρια με τα οποία τελικά επιβλήθηκε ποινή στους 3 από τους 14 κατηγορούμενους. Σε κάθε περίπτωση θα ασκήσουμε το νόμο δικαίωμα της έφεσης που έχουμε και θεωρούμε δεδομένο ότι θα δικαιωθούμε στο δεύτερο βαθμό. Μια δίκαιη απόφαση γενικά όσον αφορά τους 3 οι οποίοι τελικώς κατηγορήθηκαν και έχουν μια ποινή φυλάκισης 7 μηνών η οποία αναστέλλεται επί 3 έτη. Θεωρούμε ότι θα κριθεί στο εφετείο. Σήμερα το δικαστήριο έπρεπε να αποφασίσει
για μια δίωξη που είχε προαναγγείλει η ελληνική αστυνομία ή πριν από την πραγματοποίηση της πορείας από την, μέσα από την οποία προέκυψαν οι 14 σημερινοί κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο επέδειξε σήμερα μια μερική γενναιότητα, αθωώνοντας τους 12, τους 11 μάλλον, τους 12, καλά είπα, από τους 14 κατηγορούμενους, παραμένοντας όμως διστακτικό ως προς τους τρεις τελευταίους, καταδικάζοντάς τους για διατάραξη κοινής ειρήνης. Πραγματικά διαρωτώ με ακόμη και σήμερα τι ακριβώς διατάρασαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι πήγαν ακριβώς να προστατεύσουν το ίδιο το δάσος, το νερό τους, τα χωριά τους και την ίδια τη ζωή τους. Γιατί αυτοί που πραγματικά διαταράσουν την ισορροπία του κράτους και κάθε έννοια δικαιοσύνης σε αυτόν εδώ τον τόπο, είναι αυτοί που σήμερα εμφανίστηκαν ως μάρτυρες κατηγορίας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι κατηγορίες θα καταπέσουν οριστικά και διαπαντός στο εφετείο και θέλω να πιστεύω, είμαι σχεδόν βέβαιη γι' αυτό, ότι το κίνημα δεν θα τρομοκρατηθεί. Αυτό που θέλουν να δώσουν ως μήνυμα στον κόσμο όλο είναι να μείνει στα σπίτια του και να μην παλεύει για τη ζωή του. Σήμερα λοιπόν σε μια Ελλάδα που κυριαρχείται από μια κατάθλιψη, που χιλιάδες αυτοκτονούν και άλλοι καίγονται στα σπίτια τους στην Ελλάδα το 2013 γιατί ανάβουν μαγκάλια, γιατί δεν έχουν ρεύμα να πληρώσουν. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει το τιμόνι της ζωής στα χέρια τους και αποφασίζουν πια οι ίδιοι για τη ζωή τους. Αυτό το ποτάμι δεν νομίζω ότι θα γυρίσει πίσω. Και ο κανόνας, το αξίωμα που αντιτάσσει η ελληνική πολιτεία απέναντι στον κόσμο αυτόν που σηκώνεται από τον καναπέ του, ότι δηλαδή όποιος δεν είναι τρομοκρατημένος σήμερα είναι τρομοκράτης, δεν αντέχει σε καμιά ιστορία. Το κίνημα των κατοίκων της Χαλκιδικής γράφει μια από τις πιο όμορφες ιστορίες, τις πιο συγκλονιστικές σελίδες στο βιβλίο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Γράφει μια ιστορία που πολλές γενιές θα εξακολουθούν να είναι περήφανοι.